Λοιπόν, πάμε να σας μιλήσουμε με την κυρία Στέλλα Βαλαβάν, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Βαλαβάν. Κύριε Κοταβίδη και Πιταδά, καλημέρα και από εμάς. Τώρα υπάρχει προβληματισμός και καταλαβαίνω ότι είναι απόλυτα λογικός. Υπάρχει και αγωνία από τους γονείς και προβληματισμός, όπως είπε και το όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Εγώ το βασικό που θα βάλω είναι, θα βάλω το επίδημα όχι πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, πώς θα ανοίξουν τα σχολεία και με τι προϋποθέσεις. Εμείς δηλαδή σαν Ομοσπονδία αυτό βάζουμε και προτάσουμε πρώτα. Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Και αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη... κάποιος όρος συγκεκριμένος πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Για παράδειγμα, να σας πω κάτι. Σε σχέση με την καθαριότητα. Η καθαριότητα σημαίνει μόνιμο προσωπικό καθαρίστρες στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή οι καθαρίστρες στα σχολεία είναι μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου και δεν φτάνουν. Δηλαδή όλοι οι γονείς και προ-κορονοϊού λέγαμε ότι τα σχολεία μας απαιτούν μόνιμο προσωπικό, είναι βρώμικα μέσα εισαγωγικά. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να δούμε και δεν έχει δοθεί μια λύση αυτό, δεν μας έχουν πει κάτι, είναι το μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία αν δεν υπάρχει αυτό που αυτή τη στιγμή είναι το κύριο και βασικό. Δεύτερον, είναι τα μέσα. Δηλαδή θα εξασφαλιστούν τα μέσα, τα διαλύματα, τα αλκοολούχα διαλύματα, όλα αυτά, μάσκες, γάτια, όλο αυτό. Και τρίτο, είναι το χώρο ταξιακό. Πώς θα γίνει, εσείς το είπατε και πολύ σωστά μάλιστα, ένα μέτρο και παραπάνω μες στην τάξη. Χωροταξιακό στις αίθουσες, αυτά πρέπει να κουβεντιάσουμε τώρα αυτή τη στιγμή και όχι το πότε. Γιατί όλοι οι γονείς αυτό που λένε είναι να ανοίξουν, αλλά προβληματίζονται και αγωνιούν πώς, με τι συνθήκες, με τι όρους. Επειδή λοιπόν είμαστε σε δύσκολες συνθήκες, πρωτόγνωρες, πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε με τι όρους θα ανοίξουν. Και αυτή τη στιγμή το Υπουργείο και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εκ των πραγμάτων βάζει στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, ενώ θα πρέπει κανονικά να κουβεντιάσουμε με τι όρους θα ανοίξουν τα σχολεία μας. Και δεν κινδυνολογώ, αλλά αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο μιλάει και για αύξηση μαθητών ανατάξεις στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Πού αυτό κολλάει στο συνωστισμό και στα μέτρα που παίρνουμε και θέλουμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κουβεντιάσουμε αυτό και όχι εκ των πραγμάτων ένα νομοσχέδιο που φέρνει πίσω μια σειρά από δικαιώματα εκπαίδευσης των παιδιών μας. Άλλες τόσες, μιλάμε για το πώς. Άλλες τόσες απορίες έχουμε και εμείς και εσείς βεβαίως που τα ζείτε από κοντά. Αλλά είναι το βασικό. Οι απορίες μας θα πρέπει καταρχήν να απαντηθούν από την επιστημονική κοινότητα. Βεβαίως, αυτό λέμε έτσι, πρώτο. Που είναι οι ειδικοί και μετά να έρθουν να πλαισιωθούν με νέες ενδεχομένως απορίες ή ερωτήματα. Τα οποία βάζετε κι εσείς, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που μπορούν να φτάνουν από αυτό που λέτε από τα νηπιαγωγεία, από τις σχολικές αίθουσες, πόσοι θα κάθονται, τι απόσταση θα έχουν. Με τα σχολικά τι είναι. Με τα σχολικά. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά πάνε σε με τα σχολικά σχολεία. Και σε πιο μικρές τάξεις. Είναι νηπιαγωγεία. Δεν έχουμε κουβεντιάσει καθόλου και είναι πάρα πολύ βασικό για τα παιδιά ειδικής αγωγής, για τα ειδικά σχολεία. Δεν έχουμε κουβεντιάσει καθόλου για τα παιδιά που έχουν καλλιτεχνική μουσική παιδεία. Δεν έχουμε κουβεντιάσει γενικότερα για πιο ειδικά ζητήματα. Και αυτά προβληματίζουν στους γονείς και είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας που εκ των πραγμάτων έχει πάει πίσω και είναι πιο ιδιαίτερες συνθήκες και δεν τα έχουμε κουβεντιάσει αυτά. Αλλά θα θυμίσω στιγμή... μόνο, αν μου επιτρέπετε, ότι ξεκινήσαμε τη χρονιά και εδώ από την εκπομπή, δείχνοντας καθημερινά σχολικά συγκροτήματα να κλείνουν το ένα μετά το άλλο λόγω της γρίπης. Βεβαίως. Και φτάσαμε μετά να έχουμε και τον κορονοϊό και να υπάρχει καθολικό λουκέτο σε όλα τα σχολεία. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο... Το ζήσαμε και προφανώς θα το ξαναζήσουμε. Αυτό που ζούμε τώρα, όλοι αντιλαμβανόμαστε, είναι το πρώτο κύμα. Θα έρθει και ένα δεύτερο. Απλά ευελπιστούμε να υπάρχει μια θεραπεία και ένα εμβόλιο. Και εμείς επισημαίνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί είτε ανοίξουν τώρα τα σχολεία, είτε ανοίξουν πιο μετά, ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία πρέπει να υπάρχει. Σωστό. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Αυτό που πρέπει να υπάρχει και είναι βασικό, γιατί το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια διεξοδικά, είναι το θέμα των κενών, των εκπαιδευτικών κενών. Με την καινούργια σχολική χρονιά, αν δεν ανοίξουν τα σχολεία και δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό, δηλαδή όλοι οι αναπληρωτές που είναι αυτή τη στιγμή δεν προσληφθούν για να μην υπάρχει κανένα κενό με το άνοιγμα των σχολείων, εκ των πραγμάτων γυρνάμε πάλι πίσω.
Γιατί αυτή τη στιγμή ζήσαμε όλη την προηγούμενη χρονιά, μέχρι Δεκέμβρη, να μην υπήρχαν βιολόγοι, να μην υπήρχαν φυσικοί. Αυτό όμως, σε αυτές τις συνθήκες, το Σεπτέμβρη, δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται να το ζήσουμε. Άστε. Γιατί ήδη τα παιδιά μας έχουν κενά από το δίμηνο. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό αυτή τη στιγμή οι μόνιμες θέσεις εργασίας των αναπληρωτών. Αυτή τη στιγμή τώρα. Και είναι πάρα πολύ οξύμορο, κύριε Κοταρίδη, αυτή τη στιγμή να έχουμε τόσο σοβαρά ζητήματα που καίνε όλες τις οικογένειες, όλους τους γονιούς και να καθόμαστε να μπαίνει στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο. Αυτή τη στιγμή άλλα είναι τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Μόνιμο προσωπικό εκπαιδευτικών, όποτε και να ανοίξουν τα σχολεία, για να είμαστε προετοιμασμένοι, για να μην τα βρούμε μπροστά μας. Και καθαρίστρες αυτή τη στιγμή το πιο βασικό. Δεν μιλάμε τώρα για καθαριότητα, ωραία. Μιλάμε για υγιεινή. Κύριε Βαλαβάνη, εμείς θα περιμένουμε τώρα. Χωρίς καθαρίστρες. Θα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις αύριο για να δούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός και για τα σχολεία. Και θα είμαστε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ. Με ένα συγκεκριμένο σχέδιο που απαιτούμε να γίνει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.